Οι εργασίες του 6ου Ευρωπαϊκού Φόρου πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες. Η πρώτη φυσιολογική ερώτηση είναι ποιες δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις, αποτελούν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ και γιατί πρέπει οι εργασίες να απασχολούν τους αριστερούς σήμερα. Το 6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ που έγινε πριν λίγες μέρες στην Αθήνα είναι μια διαδικασία συνεχής, γίνεται κάθε χρόνο και σε μια διαφορετική χώρα ή πόλη με το μικρό διάλειμμα της πανδημίας που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Και δεν είναι ακριβώς ένα φόρουμ μόνο πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων, είναι ένα φόρουμ, ο τίτλος του είναι φόρουμ των αριστερών, πράσινων και προοδευτικών δυνάμεων. Και στην πραγματικότητα συναρθρώνει εκτός από πολιτικά πρόσωπα, ακτιβιστές και ακτιβίστριες, εκπροσώπους συνδικάτων, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κινημάτων. Άρα είναι κάτι πολύ πιο ευρύ από μία απλή συνάρθρηση κομμάτων. Ειδικά φέτος θα έλεγα ότι αν αυτή η συνάντηση έχει πάντα ενδιαφέρον, ειδικά φέτος το ενδιαφέρον αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο. Πρώτον, γιατί το γεγονός ότι έγινε στην Αθήνα, μια χώρα, μια πόλη και μια χώρα όπου η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχει μια ιδιαίτερη σημασία, ειδικά λόγω και της εμπειρίας της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο και κυριότερο λόγω της συγκυρίας. Το ένα ζήτημα είναι προφανώς οι επάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε και άρα απαιτούν τη συνάθρηση όσο γίνεται περισσότερων και τη σπήρωση περισσότερων δυνάμεων για να δοθεί μια αποτελεσματική και πιστική απάντηση στις κρίσεις αυτές. Το δεύτερο είναι και ιδιαίτερα ανησυχητικό και απασχόλησε και τη συζήτηση στο φόρουμ, η συζήτηση για την άνοδο της ακροδεξιάς. Είδαμε ότι η ακροδεξιά εκτός όλων των άλλων παραγόντων, ειδικά στην περίπτωση της Ιταλίας και της Γαλλίας με διαφορετικό πρόσημο, βρίσκει ευκαιρία να αναδειχθεί και να τρυπώσει εκεί που η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις είναι αδύναμες αφενός και διασπασμένες αφετέρου. Άρα νομίζω με αυτό το σκεπτικό, ειδικά φέτος το φόρουμ, είχε και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πέρα από αυτό, όμως, είναι το πρόβλημα το βασικό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος είναι συνεχώς γίνεται ολοένα και πιο αιματηρός από την ευκαιρία. Και δυστυχώς αιματηρός κυρίως για τους πολίτες. Για τους άμαχους δηλαδή και της Ουκρανίας. Η ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο. Πώς θα υπάρξει ειρήνη και στην Ευρώπη, γιατί δυστυχώς απειλείται και η παγκόσμια ειρήνη από ό,τι φαίνεται. Ο πόλεμος και κυρίως το αιτούμενο της ειρήνης υπήρξε κεντρικό θέμα στο φετινό φόρουμ, μάλιστα ήταν εμφανές και στον ίδιο τον τίτλο του και απασχόλησε και μία σειρά από συζητήσεις θεματικές και workshop με κινήματα, με πολιτικές δυνάμεις και μία από τις τρεις κεντρικές ολομέλειες. Η άποψη του φόρουμ, αν και πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα φόρουμ είναι αυτό που λέει η λέξη, δεν έχει κοινή γραμμή πάντα, με την έννοια ότι προφανώς όλο το σκεπτικό του φόρουμ στηρίζεται στο ότι γίνονται σεβαστές και οι διαφορές που υπάρχουν μέσα στην ευρύτερη προοδευτική οικογένεια. Ωστόσο, η κοινή συνισταμένη, θα έλεγα, που αποτυπώνεται στην τελική διακήρυξη του φόρουμ, προφανώς καταδικάζει την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και καλεί σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στην περιοχή. Αναδεικνύει όμως ταυτόχρονα και το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΑΣΕ και φυσικά ο ΙΕ, στην εξέβρεση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω της διπλωματίας. Ενώ ταυτόχρονα θα έλεγα, και αυτό ίσως έχει ένα μεγαλύτερο, αν θέλεις, ενδιαφέρον, το φόρουμ δεν περιορίστηκε στη συζήτηση μόνο επί του συγκεκριμένου, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, η ένταση φαίνεται να ανεβαίνει διεθνώς, αλλά έγινε και μια διεξοδική συζήτηση, τι εννοούμε σήμερα όταν από μια προοδευτική σκοπιά μιλάμε για την ειρήνη και την ασφάλεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις να διαμορφωθεί ένα τέτοιο συλλογικό πλαίσιο, άρα και μια συζήτηση που αφορά και το μέλλον και πέραν του πολέμου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, για το πώς μπορεί η ειρήνη στην Ευρώπη και παγκόσμια να είναι βιώσιμη. Η ερώτηση είναι η εξής, επειδή στην Ευρώπη ζούμε και οι ευρωπαϊκές χώρες οι ίδιες είναι μπλεγμένες στον πόλεμο. Δεν είναι μόνο η Ρωσία που επιτίθηκε. Είναι και το ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ κλιμακώνει από τη δική του πλευρά, εξοπλίζοντας ολοένα και περισσότερο την Ουκρανία. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες για σαμποτάζ νατοϊκών δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος και επομένως πρόκειται για εμπλοκή και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγάλων ιδιαίτερα. Γαλλίας, Γερμανίας προφανώς Βρετανίας, άσχετα αν η Βρετανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Επομένως, ποια είναι η θέση σας για το ΝΑΤΟ, για τις
εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών σε όλο αυτόν τον πόλεμο. Οι ευρωπαϊκές χώρες και πολύ σωστά εκδήλωσαν από την αρχή και το υπονόησα όταν είπα ότι το φόρουμ καταδίκασε ρητά την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προφανώς σωστά δήλωσαν και έδειξαν την αλληλεγγύη τους προς το λαό της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα, προφανώς και αυτό το επισημαίνει το φόρουμ και δεν αφορά μόνο το ΝΑΤΟ, αλλά όλες τα στρατιωτικά μπλοκ που διαμορφώνονται παγκοσμίως, προφανώς είναι σχηματισμοί που μακροπρόθεσμα δεν βοηθούν στην προαγωγή και στην διατήρηση της ειρήνης. Από εκεί και πέρα, ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξε ωστόσο το φόρουμ και έχει σημασία, είναι ότι πέραν του στρατιωτικού, η Ευρώπη και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κατεξοχήν χαμένη από κάθε άποψη από αυτό τον πόλεμο, βγαίνει πλέον αδύναμη και στρατηγικά και οικονομικά και είναι κάτι το οποίο θα πληρώσουν ως τίμημα τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή λέει και άρα ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης για το ρόλο της Ευρώπης στο πλαίσιο τουλάχιστον του φόρουμ επειδή αυτή ήταν και όλη η λογική, δεν είχε σκοπό να ξεχωρίσει και να δει διακριτά τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας, δεν θεωρούν και δεν είναι η προοδευτική ματιά στην ειρήνη και στην ασφάλεια το να τη βλέπει αποκομμένη από τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και μέσα στις χώρες μας και την τύχη των κοινωνιών μας. Η συζήτηση για την ειρήνη έγινε ακριβώς με σύνδεση και σε συνάρτηση με όλη τη συζήτηση που κάνουμε για την προστασία του βιωτικού επιπέδου των λαών της Ευρώπης, για το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης, της προστασίας του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Ναι, αυτό είναι ακριβώς το άλλο τεράστιο θέμα που αναδείχθηκε. Ήταν μόνο του τώρα στα θέματα της οικολογικής μετάβασης, τεράστιο θέμα μόνο του. Απλά ο πόλεμος στην Ουκρανία τα έκανε ακόμα χειρότερο. Και η ερώτηση είναι πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση, τι υπόθηκε στο φόρουμ σε σχέση με αυτό το πράγμα. Το οποίο από ό,τι φαίνεται ίσως για τον πλανήτη να είναι πάρα πολύ αργά πια. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτόν αλλά όχι αποκλειστικά σε αυτόν έχει περιπλέξει ακόμα πιο πολύ τη συζήτηση γύρω από την κλιματική κρίση και την ενεργειακή μετάβαση. Δυστυχώς φαίνεται ότι πλέον επειδή κυριαρχεί το πρόβλημα του τι θα κάνουμε, δεν έχουμε επαρκείς ενεργειακούς πόρους ή είναι πολύ ακριβή η ενέργεια, το ζήτημα της μετάβασης έρχεται τουλάχιστον στην πολιτική συζήτηση σε δεύτερη μοίρα. Αυτές τις μέρες γίνεται και σύνοδος και φαίνεται. Δεν κυκλοφορούν, πώς να δέχονται άνθρακα, λιγνίτη. Για την αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις, ωστόσο, η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι που υπάρχει κάπου στο παρασκήνιο και το ανασύρουμε μόνο όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο σημαντικό. Είναι αλληλένδετη. Γι' αυτό και ο τίτλος της σχετικής συζήτησης στο φόρουμ ήταν για το κοινωνικό και οικολογικό μετασχηματισμό. Ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να δει κανείς και την πράσινη μετάβαση θα μπορούσε να γίνει είτε ένα νέο πράσινο Ελντοράντο κερδοφορίας και αύξηση των ανισοτήτων, είτε μέσα σε μια κοινωνία είτε μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου, είτε να το δει σε συνάρτηση ακριβώς με την ανάγκη να μετασχηματιστεί βαθιά και η παραγωγή και η διανομή του παραγόμενου πλούτου, άρα και να γίνει ένας συνδυασμός με ένα κοινωνικό μετασχηματισμό. Με αυτή την έννοια το συζητάει η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις και άρα θα έλεγα γι' αυτό δεν χάνει και την επικαιρότητά του, γιατί ακριβώς αν το σκεφτούμε διαφορετικά, η ενεργειακή κρίση, το κόστος διαβίωσης που δυσκολεύονται σήμερα να πληρώσουν τα νοικοκυριά και ειδικά τα φτωχότερα, γιατί βλέπουμε και την κατάσταση των ανισοτήτων. Και η πράσινη μετάβαση τελικά δεν είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να διαλέξουμε, αλλά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους με ένα πάρα πολύ ισχυρό τρόπο. Οι υποταλλικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ, από το 2000 και παλιότερα, αλλά από το 2000 σίγουρα, συνδέθηκαν με πολύ μεγάλα κινηματικά γεγονότα. Τους αγανακτισμένους, των πλατιών, όλη αυτή την ιστορία. Έκτοτε, πολλές από τις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο φόρουμ έγιναν ή κυβέρνηση, συμμετείχαν σε κυβερνητικές, σε προκυβερνητικά σχήματα. Τα μαζικά κινήματα έχουν υποχωρήσει. Οι αρχικές διακηρύξεις μοιάζουν πολύ μακρινές αυτή τη στιγμή. Οπότε το ερώτημα είναι πόσο αυτή το κάθισμα με των κοινωνικών αγώνων έχει επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ και ποιες είναι οι νέες αντιστάσεις με τις οποίες προσπαθείτε να συνδεθείτε.
Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ που έγινε στην Αθήνα είναι εντάσσεται στην παράδοση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος θεσμός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές που μετέχουν σε αυτό έχουν μία συνέχεια μέσα στο χρόνο. Θα έλεγα με την εμπειρία και των συζητήσεων που έγιναν εδώ στην Αθήνα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ότι ναι, μεν η εμπειρία της διακυβέρνησης και μάλιστα πλέον σε περισσότερες της μίας χώρες για τις δυνάμεις της αριστεράς και παλιότερα φυσικά και της σοσιαλδημοκρατίας και τώρα πια και των πρασίνων μπορεί ενδεχομένως κάποιες φορές να προσγειώνει τις διακηρύξεις στην πραγματικότητα. Από την άλλη, τροφοδοτεί με νέες εμπειρίες και νέα ερωτήματα τη συζήτηση. Όταν πια έχουμε δοκιμάσει και δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση, έχουμε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα να απαντήσουμε συλλογικά. Έχουμε και περισσότερα πεδία συνεργασίας, θα έλεγα, και περισσότερους κοινούς τόπους, γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι η πιεστική κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί τουλάχιστον στο βραχή χρόνο κάποιες άμεσες απαντήσεις, με σεβασμό πάντα σε διαφορετικές απόψεις που αφορούν όμως συνήθως την προοπτική και λιγότερο τις επιλογές του εδώ και τώρα. Όσον αφορά τα κινήματα, η αλήθεια είναι ότι το Φόρουμ της Αθήνας υπήρξε μία μάλλον θετική έκπληξη. Ναι, προφανώς δεν υπάρχουν οι μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουμε δει σε προηγούμενες χρονικές περιόδους, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους οι κινητοποιήσεις έχουν μια λογική, έρχονται κατά κύματα συνήθως. Δεν μπορεί διαρκώς μια κοινωνία να είναι στις πλατείες. Όμως ήταν πολύ ενθαρρυντική η πολύ μεγάλη συμμετοχή, ίσως και περισσότερη από κάθε άλλη φορά, των συνδικάτων και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων που είχε πολύ καθοριστική παρέμβαση, που νομίζω ότι δίνει ένα σήμα για μια αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος από δύο πλευρές, και των συνδικάτων για δράση και συντονισμό, αλλά και των οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων για την παρέμβαση στο συνδικαλιστικό πεδίο. Και από εκεί και πέρα υπήρξε και μια παρουσία, είχαμε περίπου 125 οργανώσεις που εκπροσωπήθηκαν στο Φόρουμ της Αθήνας, διαφόρων ειδών και κατηγοριών, μεγάλες, μικρότερες, πανευρωπαϊκές ή εθνικού χαρακτήρα από διαφορετικά κράτη, που νομίζω ότι δείχνει ότι υπάρχει παρόλα αυτά, παρά τις μεταπτώσεις και τις μεταβολές στη δυναμική των πραγμάτων, σίγουρα υπάρχει η μαγιά, ο πυρήνος των ανθρώπων που έχουν σε επίπεδο Ευρώπης τη διάθεση να συναντιούνται, να συζητούν, και είναι άρα η βασική προϋπόθεση και για την επόμενη φορά που θα προκύψει μια αντίστοιχη διάθεση κοινωνικής κινητοποίησης. Οπότε νομίζω ότι συνολικά, παρά το γεγονός ότι ισχύει όπως αυτό που είπες, ότι υπάρχει μια πτώση της κοινωνικής διαθεσιμότητας, θα έλεγα ότι η εμπειρία του Φόρουμ της Αθήνας συνολικά, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, είναι αισιόδοξη.